Φίλοι μου καλημέρα. Χριστός ετέχθη, αναστήθη και είναι μαζί μας. Εύχομαι στον καθένα να έχει μία φωτεινή χρόνια το 2024 και να προχωράει με το φως και την αγάπη του Κυρίου που είναι μαζί μας και περπατά μαζί μας. Είναι ο κάθε άνθρωπος μέρος του Πατέρα Θεού, είναι ο ίδιος ο Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία Του που την ζούμε. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα Παρουσία είναι όπως την πρώτη, έρχεται όπως την πρώτη φορά. Είναι ο άλλος παράκλητος. Άλλο δεν είναι το πνεύμα, Μια και είναι πάντα χούπαρου, τα πάντα είναι τριαδικά. Τα ζώα έχουν πνεύμα, ψυχή και νου. Το ίδιο και εσύ, το ίδιο και τα φυτά. Διαβάστε στο Γένεση που λέει ότι ο Θεό έδωσε ψυχή ζώσα στα φυτά, στα κόμα και το νερό. Έχει ψυχή, στα ζώα και στον άνθρωπο. Είμαστε μέρο του ιδίου. Ένα παράδειγμα είναι ο ίδιος όταν μας φανέρωσε το πνεύμα ως περιστερά. Άρα το περιστέρι συμβολίζει το πνεύμα, αλλά είναι και τριαδικό. Έχει πνεύμα, ψυχή και νου. Γι' αυτό και ο κόκορας γνωρίζει πέντε ακριβώς να μας ξυπνάει. Και πολλά άλλα παραδείγματα από ζώα που έχουμε. Γι' αυτό και τα φυτά σου μιλούν. Γι' αυτό και ο Θεός δημιούργησε Τες ψυχές αυτές διαφορετικού βασίλειου. Άλλο το βασίλειο των φυτών, άλλο των ζώων και άλλο των ανθρώπων. Ξαναέρχεσαι στο δικό σου βασίλειο. Το φυτόν η μιλιά θα γίνει μήλο. Το νερό εξατμίζεται και ξαναπέφτει ως βροχή. Το ζώο ο σκύλος θα ξαναεπανέλθει ο σκύλο και ο άνθρωπος ως άνθρωπο. Και κάτι άλλο που κάποιοι άλλοι που πιστεύουν στη ξαναγέννηση και λένε ότι αλλάζει φίλο, θα του απογοητεύσω. Το ίδιο φίλο έρχεσαι. Δεν μπορεί να αλλάξει φίλο. Δεν μπορεί η Παναγία να έρθει ο Μάριο και ο Πέτρο ω Πετρούλα. Το ίδιο έρχεσαι. Μην λέτε τα όσα η νέα τάξη πραγμάτων μάχεται να σα πείσει ότι μπορείτε να επιλέξετε το φίλο που θέλετε. Από τη μια Πάτε ενάντια σε αυτού και από την άλλη λέτε ότι μπορείτε να επανέλθετε σε ό,τι φίλο θέλει και ότι είσαι ουδέτερο εκεί. Δεν είσαι ουδέτερο. Ο Θεό δημιούργησε το αρσενικό και το θηλυκό και ευλόγησε την οικογένεια. Απλώ στον πνευματικό κόσμο είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει το πονηρό, δεν υπάρχει το σεξ. Υπάρχει ο έρωτα, η αγάπη, τα ανώτερα. Ο αιώνιο έρωτα, ο θείο έρωτα. Γι' αυτόν και ο Χριστό μιλάει για το γάμο του Αρνίου, την ένωση σου με το θείο. Πόλεμο στο Αιγαίο. Κοί θα χτυπήσουν. Ο λεξάριθμος που βγάζει Ισραηλίτες πόλεμος στο Αιγαίο. Ο πόλεμος το Αιγαίο. Η λερνέα ήδρα των κακών, το Ισραήλ που σταύρωσε τον Κύριό μας, που είναι οι σιωνιστές, η έδρα των μασόνων, που είναι σε κάθε τράπεζα και κάθε χώρα και θέλουν να κυριαρχήσουν είναι τα γεννήματα χειρνό που ίδρυσαν το ψευδοκράτος αυτό το 1948 και ηγούνται στο Ισραήλ. Οι Σιωνιστές, οι Σιών. Ισραήλ σημαίνει ακόλουθος του φωτός και αυτοί έκλεψαν το όνομα αυτό για να φανεί. Ο διάβολος πάντα χρησιμοποιεί φως για να φανεί. Εως φόρος. Αυτό που φέρει το φω. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο στην καινή διαθήκη το όνομα Νέο Φόρο. Εμεί το δώσαμε γιατί αυτοί φρόντισαν να το λέμε έτσι για να του δίνουμε φω. Ε, ο φόρος ήταν ο αστέρα, ο πρωινό των αρχαίων Ελλήνων που φέρει το φω. Και έδωσαν το όνομα το φωτεινό του Σατανά για να του δίνει φω. ο φόρος. Εγώ είμαι ο αστέρα, ο πρωινό, λέει ο Χριστό στην αποκάλυψη. Μην του δίνετε φως ονομάζοντας τον έτσι, ουδέποτε είχε φως και το φως δεν καίγεται, ουδέποτε ήταν μέρος του Θεού. Ότι είναι μέρος του Θεού είναι αθάνατο, είναι άϊλο, η ψυχή δεν καίγεται. Έρχεσαι όσες φορές χρειαστεί για να πληρώσεις, να ξεπληρώσεις την αποστολή σου και να μπορέσεις να αναστηθεί, γι' αυτό και ο Χριστός ήρθε... Πρώτη, αλλά και δεύτερη φορά για να σου ανοίξει αυτόν τον δρόμο και να πάρει όσου είναι έτοιμοι μαζί του εκτό πηλαίου στον αληθινό πνευματικό κόσμο. Σκοπό του να μα πάρει όλου εκεί. Γιατί είμαστε μέρο του φωτό, δεν γεγόμαστε. Η κόλαση είναι ότι παίρνει και θερίζει κάθε φορά που έρχεσαι μέχρι αναστηθεί. Ο μόνο καταδικασμένο τη κόλαση ναι που υπάρχει είναι ο Σατανά, είναι οι οντότητε που εσύ δημιούργησε και είναι στα έγκατα της γης που θα χαθούν, θα καούν και τότε θα χαθεί και ο υλικό ψεύτικος κόσμος της γης και θα ζήσεις ως Θεός δίπλα στον Πατέρα Θεό Δημιουργό σου. Οι Ισραηλινοί λοιπόν και όχι οι Ισραηλίτες είναι γεννήματα ηχειδνών που ηγούνται είναι οι αρχηγοί κρατών είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ρωσία, είτε λέγεται Τουρκία, που δυστυχώ ανθρώποι, πιόνια του, του ακολουθούν και δι... παίρνουν ενέργεια από εκείνου για να ηγούνται αυτού του πλανήτη. Είναι οντότητες οντότητε καπνό που θα χαθεί. Είναι η λερνία ύδρα με πολλά κεφάλια ο αντίχρηστο στο θηρίο εκείνων που κόβει ένα κεφάλι, έφυγε ο και σε ένα άλλοι δύο. Ξαναέρχεται, είναι οντότητα ενέργεια δική σου που παίρνει οστά. Μέχρι ο Ηρακλή, ο Ιησούς Χριστό το κάψει το κεφάλι και εξαφανιστεί η λερνία ύδρα των κακών. Αυτή η λερνία ύδρα λοιπόν θέλει να χτυπήσει το φω. Θέλει να χτυπήσει εκεί που ξεκίνησε ο χριστιανισμό. Και πού ξεκίνησε ο χριστιανισμό, από πού ξεκίνησε το φω. Ελ σημαίνει φω. Λα σημαίνει πέτρα που θα το συντρίψει. Θέλει να χτυπήσει η Ελλάδα. Εκεί που πατάει ο Χριστό τώρα και περπατά μαζί μα. Είναι γραμμένο στο κεφάλαιο 1 τη αποκάλυψη ότι πατάει χαλκό Λίβανο. Και χαλκό το ξέρουμε από τον Δανιήλ ότι εξοικονίζει την Ελλάδα. Είναι εντυμένο ω Μακεδόνα. Γι' αυτό χτύπησαν Μακεδόνα, γι' αυτό τώρα θέλουν να χτυπήσουν Αιγαίο. Είναι το επόμενο του χτύπημα λοιπόν. Θέλουν να χτυπήσουν το Αιγαίο. Λιγουρεύονται το χρόνια τώρα, το γνωρίζουμε. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτού. Μια και χτυπήθηκε το Ισραήλ και ο Αμερικάνο παίζει σχέδιο με το Ιράν για να ξαναχτυπηθεί και να περάσουν από το Ισραήλ να κατεβεί ο Μπούτισο ω ο και να γίνει ο πόλεμο εκεί. Μήνυμαν εξαγγέλουν, θα χάσουν τον πόλεμο. Όμως μην μείνετε ήσυχοι, γιατί είναι γραμμένο στην αποκάλυψη ότι μέσα από αυτόν τον πόλεμο θα βγει ένα άλλο θηρίο Ελεοπάρδαλη που θα ηγηθεί ως μαρμαρωμένος βασιλιάς Κωνσταντινούπολη και Ελλάδα και θα νομίζετε ότι σας έσωσε όπως σας έσωσε το εμβόλιο, όπως σας έσωσε τότε ο Τσίπρα χωρίς κρεβάτα και τόσοι άλλοι που πέρασαν. Είναι ψευτοσωτήρας. Θα χρησιμοποιήσει και πάλι θρησκεία Αγία Σοφία για ειρήνη για αγάπη και τυχαία δεν έβγαλαν όλες αυτές τις καινούριε προφητείες του μαρμαρωμένου της, α, θα, ο την έχασε ο τα πάρει. Τυχαία δεν γύρισε ο Κωνσταντίνο άλλο ερπετό με τον γιον του τον Παύλο για να ηγηθεί και πολλά άλλα που τα βλέπουμε να εξελίσσονται στην πορεία. Το Αιγαίο λοιπόν θα χτυπηθεί. Πώ θα χτυπηθεί, δεν γνωρίζω. Είναι γραμμένο μεγάλο σεισμό. Είναι γραμμένο μεγάλο τσουνάμι που θα ανατραπεί από την γη και δεν θα τα καταφέρουν. Θα χάσουν τον πόλεμο αυτό. Ε, υπάρχουν. Είναι γραμμένε φωτιέ που θα πέφτουν. Δεν ξέρω πώ θα χτυπηθεί. Θα γίνει μία παύση, θα εμφανιστεί ο ψευτοσωτήρα και δεν θα του πάρει πολύ καιρό γιατί τα 7 χρόνια όπω έχω πει, λιγοστεύουν. Λίγο ο καιρό του Αντίχρηστου. Ο κύριο το έκαμε ει χάρη των εκλεκτών τη Ελλάδα που αγαπά. Για να περάσουμε τα χρόνια τη λήψη σε πιο λίγο χρονικό διάστημα. 2024 έτος φώτισης, αναγέννησης. Τα χειρότερα και τα καλύτερα έπονται. Καλή Ανάσταση να έχουμε, να είστε δυνατοί, γιατί έρχονται τα χειρότερα. Η πίστη μόνο θα σας ζήσει, όχι το ψωμί που φυλάγεται. Και ο Χριστός που περπατά δίπλα μας. Να το πιστεύετε και να βλέπετε ουρανό. Αυτό είπε ο παράκλητος. Να βλέπεις ουρανό.